Γεια yeah, σα, παιδιά, τι εκτεκνά εδώ. Καιρό έχω να κάνω τέτοιο βίντεο. Πρόσφατα ανακάλυψα κάτι πολύ όμορφο και θέλω να το μοιραστώ μαζί σα. σω οι περισσότεροι να το ξέρετε, ίσω και όχι, οπότε δεν χάνω τίποτα να σα το δείξω και εσά. Και ίσω σε κάποιου από εσά να φανεί χρήσιμο. Λοιπόν, εδώ και αρκετό καιρό προσωπικά χρησιμοποιώ το Wallpaper Engine. Είναι ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα το οποίο το αγοράζει από το Steam 3 ευρώ, 3,90 έχει κάπου τόσο, να σας το δείξω κιόλας, για να μπορώ να αλλάζω τα wallpaper από πίσω. Σ αυτή τη στιγμή βλέπετε ένα στατικό wallpaper στον υπολογιστή μου, έχω την μπάρα κρυφή από κάτω στον υπολογιστή. Τέλο mm. πάντων, οι περισσότεροι από εμά χρησιμοποιούμε ένα standard wallpaper, είμαστε ικανοποιημένοι και μέχρι εκεί. Εγώ επειδή μ' άρεσε και ήθελα να φτιάξω ένα πολύ όμορφο setup, ήθελα και η επιφάνεια εργασία μου και έχετε δει σε πολλά βίντεο, είτε ω background, είτε όταν δουλεύω και σα έχω δείξει κάποια πράγματα κατά καιρού, Μου αρέσει να πειράζω το wallpaper. Τέλο πάντων, για αρκετό καιρό χρησιμοποιούσα το, Steam, ε, Wallpaper Engine μέσα από το Steam. Η τιμή του 3,99, καλά θυμάμαι. Λοιπόν, πολύ βολικό. Αν τον ενεργοποιήσω, απλά το χρησιμοποιήσει φορτώνει, μπορείς να το ρυθμίσεις να προφορτώνεται με το που ξεκινήσουν τα Windows, που συνήθως έτσι γίνεται. Εν τω μεταξύ τώρα έχουμε ένα μικρό update. Είναι πάρα πολύ βολικό. Εν τω μεταξύ τώρα μου προφόρτωσε ήδη το wallpaper που είχα φορτωμένο. Είναι πάρα πολύ βολικό, κυρίως για αρκετούς λόγους. Προσωπικά το θεωρώ υπεργαμάτο γιατί Μπορεί να έχει δύο-τρει-τέσσερι οθόνε, τι αναγνωρίζει αμέσω και σε κάθε οθόνη μπορεί να βάλει διαφορετικό wallpaper. Και αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, εκτό ότι μπορώ να βάλω διαφορετικό wallpaper, μπορώ να φορτώσω τα δικά μου, έχει τεράστια συλλογή από ήδη προφορτωμένα wallpaper να διαβάσω. Αυτή τη στιγμή βλέπετε αυτά που εγώ στο δικό μου προσωπικό λογαριασμό έχω κάνει save ω favorite από άλλου χρήστε απλά πατά κλικ επάνω και το χρησιμοποιεί απευθεία. Περιμένει λίγο να κατεβεί. Αυτή τη στιγμή βλέπετε έχω το Hellboy. Μπορώ κανονικά να βάλω κονίδια επάνω, δηλαδή μπορώ να φορτώσω οποιοδήποτε κονίδιο θέλω, δεν έχω κάποιο πρόβλημα. Είναι, δουλεύουν όλα καλά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, κυρίω γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη συλλογή, έτσι δεν κουράζεσαι να σκέφτεσαι τι, πώ και γιατί. Απλά πηγαίνει, ψάχνει αυτό που θε, βάζει τη λέξη και δει, υπάρχουν τα super προτινόμενα Υπάρχουν αυτά που στην ουσία σε ενδιαφέρουν. Δεν σε ενδιαφέρουν. Μπορεί να ρίξει μια ματιά με ψηλή βαθμολογία, με χαμηλή βαθμολογία που έχουν κάνει οι φίλοι σου. Μπορεί να φτιάξει και τα δικά σου προφανώ. Μπορεί να βάλει μουσική. Μπορεί να φορτώσει τα βιντεάκια σου από το YouTube και να παίζουν από πίσω. Κάτι το οποίο δεν είναι τόσο πολύ πρακτικό, μπορώ να πω. Αλλά γίνεται και αυτό. Τέλο πάντων, είναι αρκετά πρακτικό και αυτό το, το feature που είναι τρομερό. Οπ, πολύ ωραίο αυτό. αυτό Η αλήθεια είναι, θα κάνω εγγραφή σε αυτό. Μου αρέσει τώρα που το είδε και δεν το ξεχάσω. Λοιπόν, απλά κάνει εγγραφή και στο κατεβάζει, περιμένει λίγο μέχρι να το φορτώσει. Αλλαγή εξοφίλου και σου λέει πόση ώρα θα πάρει. πατάς σε πάνω και λογικά σε λίγο θα φορτώσει. Να το, τόσο απλό. Λοιπόν, και έχει από πίσω το ε, wallpaper να παίζει. Κάποια από αυτά αντιδρούν με το ποντίκι, κάποια έχουν μουσική, κάποια έχουν διάφορα όμορφα feature προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα. Μπορείτε να το τσεκάρετε, μπορείτε να το ρυθμίσετε όπω γουστάρετε. Όλα κομπλέ. Ε, στρετσάρι, αν έχει τρει-τέσσερι οθόνε, μπορεί μια τεράστια 4K εικόνα να τη στρετσάρει έχει έχετε δει σε πάρα πολύ όμορφα setup. Αν πα πάνω στι οθόνε, πατώντα και στην ομαδοποίηση, μπορεί να το κάνει όλο τέντομα ώστε να σου το πετάξει και να έχει διαφορετικά κομμάτια σε κάθε οθόνη που είναι πάρα πολύ ωραίο αν έχεις πανομοιότυπα monitor. Τέλο πάντων, σα ξαναλέω το αγαπώ αυτό το πρόγραμμα. Είναι πάνθυνο, δηλαδή 4 ευρώ στο Steam δεν είναι τίποτα, ειδικά όσοι έχετε καλά setup και πολλέ οθόνε. Είναι ένα από τα προγράμματα που συνιστώ με κλειστά τα μάτια σε κάποιον να πάρει. Αλλά, 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 πρόσφατα, ανακάλυψα ότι υπάρχει και δωρεάν κάτι παρόμοιο και μάλιστα μέσα στα Windows. Εκτός ότι μπορείς φυσικά και να αλλάξεις τα Windows, δηλαδή πατώντας δεξί κλικ, πηγαίνοντας στο Personalize, να σου πετάξει το παράθυρο με τα με τις ρυθμίσεις και να διαλέξεις, να φορτώσεις τις δικές σου εικόνες, να κάνεις τις ομάδες σου. Υπάρχει κάτι πολύ πιο όμορφο και κάτι πολύ πιο απλό, το οποίο πραγματικά με καταεντυπωσίασε. Ε, Εν τω μεταξύ τώρα θα το κλείσω αυτό για να δούμε τη διαφορά. Λοιπόν, το κλείνω Οπότε με το που το κλείσω, κατευθείαν επιστρέφω στο αρχικό μου setup, στην αρχική μου οθόνη. Αν ανοίξουμε λοιπόν το, το store του της Microsoft, υπάρχει ένα πολύ όμορφο πρόγραμμα που λέγεται Lively Wallpaper. Απλά πατάς search και γράφεις Wallpaper. Πάρα πολύ απλό, είναι πάρα πολύ ωραίο, δωρεάν. Δηλαδή αυτό που αγοράζεις με 4 ευρώ, που και πάλι δεν είναι λεφτά, μπορείς να το κάνεις δωρεάν αυτή τη στιγμή. Οπότε με το που πατήσεις launch, εγώ το έχω κατεβάσει, είναι 400 MB περίπου να το κατεβάσετε. Ε, οπότε θέλει λίγη ώρα, αλλά εντάξει δεν είναι κάτι. Λοιπόν, με το που το κάνεις launch, αυτό θα φορτώσει. Μπορείς και αυτό να το διαλέξεις να τρέχει με το που ξεκινήσουν τα Windows. Αυτή τη στιγμή βλέπετε εγώ είχα διαλέξει αυτό εδώ, το φώτο μου το φορτώνει απευθεία. Ε, πρέπει να το δούμε όμως, λοιπόν το πρόγραμμα να σας το δείξω είναι αυτό εδώ ε, έχει πάρα πολύ ωραία προεγκατεστημένα πραγματάκια. Ε, πάρα πολύ μ' άρεσε. Βέβαια προς το παρόν δεν έχει τόσο πολλά όσο έχει το Wallpaper Engine. Αλλά δηλαδή δείτε τώρα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που ήταν ο περιοδικό πίνακα. Βλέπετε είναι live wallpaper, κανονικό wallpaper. Μπορώ να βάλω τα εικονίδια μου, κανονικά δεν έχω θέμα. Ε, αυτό το συνιστούσα στους μαθητές μου να το κατεβάζουν, προκειμένου να βλέπουν, βλέπετε τώρα το κοβάλτιο, βλέπετε τον ατομικό αριθμό του επάνω, τι στιβάδες όσοι ξέρετε από χημεία, πώ κατατάσσονται τα ηλεκτρόνια. Και γύρω-γύρω βλέπετε τα 27 ηλεκτρόνια, πώ είναι δομημένα στι στιβάδες γύρω από το κοβάλτιο. Τέλο mm. πάντων, τώρα τι κάθομαι και σα λέω. Αλλά έχει πάρα πολύ όμορφα wallpaper. Πάρα πολύ όμορφα. Απλά τα πατά, περιμένει λίγη ώρα και μπορεί απλά να το σετάρει δωρεάν. Ε, κάποια από αυτά επιδρούν με το ποντίκι, κάποια όχι. Σα ξαναλέω, είναι πανέμορφα. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι εντάξει, σίγουρα δεν έχει τόσο μεγάλη ποικιλία όσο έχει το Wallpaper Agent, ξαναλέω. Αλλά είναι δωρεάν και έχει κάποια preset, κάποια πολύ όμορφα preset. Μπορείς να ρυθμίσεις τις οθόνες σου και εδώ, δηλαδή πατώντας επάνω. Βλέπεις ποια οθόνη έχω, ένα και δύο σου βγάζει, αυτή τη έχω δύο οθόνες εγώ προσωπικά. Μπορείς να το κάνεις customize το wallpaper σου, μπορείς να φορτώσεις άλλο στη μία, άλλο στην άλλη. Και αυτό που μου άρεσε είναι ότι όπω και στο άλλο, αν και στο άλλο πετύχει μεγαλύτερη διαδικασία, εδώ απλά μπορεί να φορτώσει πατώντα το συν, μπορεί να φορτώσει το δικό σου αρχείο. Δηλαδή, αν πατήσω browse, εγώ πηγαίνοντα στα intro μου για παράδειγμα, εδώ βλέπετε διάφορα intro που έχω κάνει, μπορώ να πατήσω πάνω σε ένα intro και απλά να μου το φορτώσει απευθεία. Δηλαδή, σε φάση. Πες ότι θέλω να φορτώσω το intro αυτό. Παπ, περιμένω λίγη ώρα να το τσιμπήσει μέσα από την τέτοια. Διαλέγω τι θέλω, γράφω description οτιδήποτε θέλω. Πατάω OK. Έχει και μουσική προφανώ. Και μπορώ να το κάνω customize. Μπορώ να το κάνω mute, ώστε να μην ακούγεται η μουσική. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Μπορώ να αυξήσω το φω, να το ρυθμίσω όπω θέλω. Είναι λίγο πιο εύκολα παραμετροποιήσιμο γιατί είναι όλα μπροστά σου σε σχέση με το τέτοιο, σε σχέση με το προηγούμενο. Όπω βλέπετε, ένα βιντεάκι πάρα πολύ όμορφο δεν ξέρω, μπορώ να βάλω το intro από το κανάλι μου για παράδειγμα που λέει ο λόγο, να παίζει και να είναι background, δηλαδή μπορώ κανονικά να κάνω τις διεργασίες μου, να ανοίξω τα προγράμματα μου, όλα κομπλέ. Ε, τώρα, αυτό που μου άρεσε επίσης, που είναι ακόμα πιο πρακτικό, μπορώ να φορτώσω απευθεία βίντεο από το YouTube. Οπότε εγώ φορτώνοντας, περιμένω, βάζω το link copy-paste από το YouTube που θέλω και μου το φορτώνει ως ε, βίντεο κανονικό. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ Όμορφο, εντωμεταξύ αυτό είναι big bug. Οκ. Okay. Α, είναι το βιντεάκι το preset. Οπότε... Οκ. Okay. Μισό λεπτό και να κάνω customize, να το κάνω mute. Εντωμεταξύ εγώ τα ακούω, δεν ξέρω αν τα ακούτε κι εσείς. Είναι το βίντεο που παίζει presets περισσότερες φορές. Τέλος πάντων, μπορείς να βάλεις ό,τι θέλεις. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Λοιπόν... Και είναι κανονικά wallpaper σε φάση... Ένα όμορφο wallpaper, ε, τζάμπα. Οπότε για μένα αξίζει με χίλια να το τιμήσετε. Πραγματικά αξίζει με χίλια να το τιμήσετε. Υπάρχουν αυτά που είναι live. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση όμως με το wallpaper έτσι έχει λίγο ένα μικρό, όχι lag. Την ώρα που προσπαθώ να κάνω λίγο επιλογή όλα τα εικονίδια βλέπω ένα μικρό lag. Αλλά τυπικά πιο πολύ έχει να κάνει με την επιλογή, πολλαπλή επιλογή. Κατά τα άλλα όλα ρυθμίζονται κανονικά, δηλαδή πατώντας δεν αλλάζει κάτι, όλα κομπλέ, βάζω-βγάζω πράγματα. Οπότε, τσεκάρετε το, ρίξτε το μια ματιά. Δηλαδή, προσωπικά το θεωρώ μια πάρα πολύ καλή εναλλακτική, lively wallpaper. Ε, εγώ έχω και το Wallpaper Ranger, το οποίο αυτό χρησιμοποιώ κατά κόρον, αλλά σας ξαναλέω, δεν με χαλάει, μπορώ να το παραμετροποιήσω, μπορώ να το φτιάξω όπως θέλω. Τώρα αυτό το βίντεο το έκανα περισσότερο γιατί ήθελα να το μοιραστώ μαζί σα και είχα καιρό να κάνω ένα mini how to και μικρό του suggestion βίντεο θα το έλεγα πιο πολύ, δεν το λες και tutorial. Αυτό από μένα, δωρεάν, τζάμπα, lovely wallpaper, για να έχετε ένα live wallpaper όσο δεν θέλετε να δώσετε 4 ή παραπάνω ευρώ. Αν και σα συνιστώ το wallpaper έτσι να το τιμήσετε οι περισσότεροι όσοι έχετε πάρα πολλά monitor, αξίζει. Αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα και ελπίζω να το βρείτε χρήσιμο. Όσοι θέλετε κάντε ένα like, ένα subscribe, βοηθάει στο κανάλι, βοηθάει και εμένα. Και έχω από κάτω το link για τα live που κάνω κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 ώρα το απόγευμα στο Twitch. Θα σας περιμένω. Να είστε καλά παιδιά, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Και μείτε συντονισμένοι, έρχονται, αρκετά πακέτα και έρχονται πολύ όμορφα πραγματάκια, οπότε θα ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας. Να έχετε μια όμορφη μέρα λοιπόν, Κώστας, Τσικτικνάου, που θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!